ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Τα νέα είναι πολύ καλά εδώ, ο καιρός και γενικά όλες οι συνθήκες είναι υπέροχες. Και αυτό αντανακλάται και στη διάθεση όλων. Ζούμε μια πραγματικά special ποδοσφαιρική βραδιά που ελπίζουμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνοστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Δυνατότητα σέντρας από τα... και πάλι. Τόσο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα το καρφώσει. Έκοψε την πάσα. Τη στέλνει βαθιά στην περιοχή. Θα σουτάρει για γκολ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα τη στείλει στο ωραίο σου. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να βράς ενστικτικό δός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Ψάχνει, έτοιμος για το σουτ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Φοβερή η ψυχραιμία που υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα γεμίσει προς μία κεφαλιά. Μπήκε! Κλείνει ψαλίδα και ανεβαίνει και πάλι το ενδιαφέρον στο μάτς.
Πήγε δυνατά προς την μπάλα και δεν άφησε περιθώρια στον goalkeeper για να αντιδράσει. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός. Την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Κατέβασαν τη διαφορά στο ένα γκολ. Αυτό το τέρμα αλλάζει όλη τη δομή του αγώνα πλέον. Και με το momentum υπέρ τους είναι όλα πιθανά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πετάει κεφαλιά. Κατόρθωσε και πήρε όμορφα την κεφαλιά. Και δεν αστόχησε. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Κατάφεραν να εκμηδενήσουν τη διαφορά του σκορ. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Τη διώχνει μακριά. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μεγάλη κλωτσά είναι δύναμη. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Μέλμπερν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Αν και αυτός ο ανοιχτός τρόπος παιχνιδιού Χρήστο είναι εθιστικός, πολύ φοβάμαι ότι ένας από τους δύο προπονητές θα τραβήξει χειρόφρονο, επιλέγοντας ένα πιο μυαλωμένο παιχνίδι. 3-2 το αποτέλεσμα έως τώρα. Παρά τα πολλά γκολ, μόνο ένα τέρμα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Μέλμπερν. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper.
Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Και να η ευκαιρία. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ίσου. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει. Αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Αν κρίνω από την εμπειρία του προπονητή τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τώρα το παν για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Πάει μόνος του. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προχωράει μόνος του. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλινγκ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ριβάλτο έχει κενό χώρο μπροστά του. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στη σκαριά. Και πάλι κόρνερ πάλι. Πάμπλο Γκαρσία προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Και προσπαθεί να σουτάρει. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Σουτάρει προς το τέρμα. Σίγουρα χαρούμενος, καθώς οι παίκτες του έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε και πέτυχαν μια υπέροχη νίκη. Μου άρεσε πολύ η προσέγγιση που είχαν στον αγώνα με ξεκάθαρες ιδέες και αγωνιστικό πλάνο. Υπεύθυνος φυσικά.
Κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό θα λέγαμε για το αγαπημένο μας άθλημα. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Μανολάς. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Μανολάς. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα τελειώσει τη φάση. Σουτάρει. Απίστευτο. Αν δεν σε θέλει η μπάλα... Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Προχωράει μόνος του. Πάει να την περάσει. Να σουτάρει για γκολ. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να είχε κάνει σε αυτή τη φάση. Πολύ φτωχός μέχρι τώρα ο απολογισμός των γκολ στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Τη στέλνει μακριά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ψάξει το γκολ. Πόσο σιώτα με το φύλακας. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο.
Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδωσα. Επιστέλνει προς τα αριστερά. Θα σεντράρει. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Είναι κόρνερ για αυτούς. Έδιωξε μακριά. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Και θα κάνει το φάουλ από το κύπερ. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Είχαν κόσμο στην περιοχή για να απειλήσουν σοβαρά την αντίπαλη εστία, αλλά τίποτα. Ξεχύνεται μπροστά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει. Ωραίο σου! Ακόμα δεν άρχισε καλά-καλά και ο αρχηγός ήδη επιβάλλει τον νόμο του. Και ποια ομάδα δεν θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο αρχηγό. Την κατάλληλη στιγμή όπλησε με αισιοδοξία και πίστη τους συμπαίκτες του εν όψη του δευτέρου ημιχρόνου που σίγουρα θα είναι καυτό. Δεν νομίζω να αμφέβαλε κανείς για την έκβαση αυτής της μονομαχίας. Χρήστο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι στιγνός εκτελεστής. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Δεν πιστεύω να χρειαστούν αλλαγές στο ημίχρονο. Απλώς πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στα πόδια τους και να παίξουν πειθαρχημένα. Έτσι είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Φαντάζομαι πως ο προπονητής στην ανάπαυλα τους ανέλησε ξεκάθαρα τα λάθη τους. Και τώρα θα πρέπει να βγάλουν εγωισμό και τσαγανό. Αν θέλουν βέβαια να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Μανολάς. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σημαδέ θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Ναι, είναι γκολ. Και τώρα αποκτούν έναν αέρα δύο τερμάτων. Πολύ γρήγορη αντίδραση. Δείχνει πως το γκολ το έχει στο αίμα του. Σίγουρα τους βοήθησε και η τύχη εδώ, γιατί η μπάλα εξουστρακίστηκε σε ένα σώμα και τους τρώθηκε στο πιάτο. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα.
και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή, καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τώρα πια θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Νομίζω έχουν στρογγυλοκαθίσει στη θέση του οδηγού. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Θα ψάξει το γκολ. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτό τον παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Μπράβο στο προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Τι να πω εγώ. Σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Κατέβασαν τη διαφορά στο ένα γκολ. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την κατοχή. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κινείται προς την επίθεση. Υπέροχη, υπέροχη προσπάθεια. Ναι. Ισοφάρισε λοιπόν. Τίποτα δεν έχει κληθεί ακόμα. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Αυτά γίνονται όταν δίνεις χώρο στην περιοχή σου σε παίκτες τέτοιου βεληνεκούς. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε παίκτης επάνω του? Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που έκαναν ήταν καθαρή αυτοκτονία. Και τώρα, όλα πάλι ξεκινάνε από την αρχή. Λογικά ο προπονητής τους σκέφτεται ήδη την παράταση. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι επιλογές θα αναγκαστεί να κάνει. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Έκοψε την τάση. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές.
αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Τον πιέζει πολύ ο αντιπαλός του. Για να δούμε. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και με αυτό λοιπόν έχουμε το τέλος των 90 λεπτών. Και πάμε για την παράταση. Το ισόπαλο αποτέλεσμα φαίνεται δίκαιο. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κυνήγησε την νίκη. Περίμεναν να τους έρθει από μόνη της. Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το σκόρ είναι ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά και οδηγούμαστε στην παράταση. Ξεκινά ο χορός σε αυτό το δύσκολο έξτρα ημίωρο του παιχνιδιού. Κατάφεραν και επέστρεψαν την πιο κατάλληλη στιγμή, ισοφαρίζοντας ανέλπιστα. Για να δούμε αν θα ολοκληρώσουν την ανατροπή στην παράταση. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Πίεσε αντιμέτωπος εδώ με τον goalkeeper. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει μακριά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία. Σουτάρει με δύναμη. Και πάει στο κάθετο δοκάρι. Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Και οι δύο ομάδες έδειξαν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο. Όλα θα εξαρτηθούν τώρα από το ποιος θα αντέξει την κούραση και την πίεση. Τα τελευταία 15 λεπτά της παράτασης ενός συγκλονιστικού αγώνα. Οι παίκτες θα έχουν δώσει όλα. Ετοιμαζόμαστε για ένα δραματικό φινάλι. Το μάτς έχει εξελιχθεί σε μια πολύ σκληρή μονομαχία. Τα επόμενα 15 λεπτά αναμένονται ακόμα πιο αδυσόπιτα για τους παίκτες. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κατάφερε και την κράτησε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Εξαπολύει ένα σουτ. Ω, είναι απίστευτο. Αυτό το γκολ είναι όλα τα λεφτά. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και με αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Έχει πάρει όλο το παιχνίδι στις πλάτες του και δικαιώνεται γι' αυτό. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Τους αξίζουν πολλά μπράβο, αλλά θέλει και προσοχή. Δεν είναι ώρα για πανηγύρια. Θα είναι κρίμα να πετάξουν αυτό το γκολ στα σκουπίδια. Να εξαπολύσει το σουτ. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα.
αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Θα καθαρίσουν τη φάση προσωρινά. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Σήμερα ο αγώνας ήταν διαφήμιση του επιθετικού ποδοσφαίρου. Πολύ διασκεδαστικό μάτς, όποιος και να έχανε θα ήταν κρίμα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ήθελαν να νικήσουν. Ούτε ιδιαίτερη πειθαρχία από μέρους τους, ούτε και αγωνιστικότητα. Και μετά από αυτό ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον